Λοιπόν, η ωραία Ελένη για τον Τροϊκό πόλεμο είναι ουσιαστικά η αφορμή του, ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε και έγινε ο Τροϊκός πόλεμος. Αυτή η αντίληψη υπάρχει και μέσα στο έργο αυτό που... Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Όλοι είναι ενάντια στην Ελένη. Πώς το δέχεται αυτό Ελένη? Νιώθει την ευθύνη. Νιώθει την ευθύνη. Νοιάζεται για τους ανθρώπους τους οποίους αγαπάει μέσα στη Δρία, γιατί τη δέχτηκαν καταρχήν καλά. Και τώρα που μπροστά τους βλέπουν ένα πόλεμο, αρχίζουν όλοι και νιώθουν ότι είναι η απειλή. Και νιώθει υπεύθυνη για αυτό που συμβαίνει. Αλλά ξέρει μέσα της ότι ουσιαστικά δεν είναι η αιτία του πολέμου. Ότι ήταν όλα κίνηση των θεών και ότι αυτή απλά ακολουθούσε τη βούληση των θεών. Δηλαδή ουσιαστικά πιστεύεις σε μια ανώτερη δύναμη, ότι υπάρχει κάτι ανώτερο το οποίο προκαλεί τους πολέμους? Ναι, ναι. Με βάση το κείμενο αυτό αποδεικνύεται ότι είναι η βούληση των θεών και η Ελένη είναι πιστή ακόλουθος των θεών. Θέλω να πω ότι η ωραία Ελένη δεν θεωρεί πως οι άνθρωποι έχουν και εκείνοι κάποιο μερίδιο ευθύνης, ή θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι απλά πιόνια στη βούληση των θεών? Νομίζω ότι θεωρεί ότι είναι πιόνια. Έτσι αποδεικνύεται από το κείμενο και όσα είχα μέσα από το ψάξιμο του ρόλου που είχα διαβάσει, αυτό καταλαβαίνω και αποκομίζω. Βλέπεις ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την ωραία Ελένη όπως την ξέρουμε από την Ομήρου Ιλιάδα? Ναι. Και από τις τραγωδίες της Τσαρχιώτας, βλέπεις ουσιαστικές διαφορές και ομοιότητες? Εννοείς με βάση το έργο? Ναι. Έχει πολλά στοιχεία από το έργο της Ιλιάδας. Αλλά θέλουμε να δείξουμε και την πλευρά, την ανθρώπινη μορφή της Ελένης και πώς έχει την ευθύνη, έχει την αίσθηση ότι κάτι προκαλεί, αλλά παρόλα αυτά νιώθει ότι και αυτή κινείται από άλλους. Δεν είναι ότι έχει και στοιχεία δηλαδή του Ευρυπίδη, την Ελένη, έχει και στοιχεία από ποιητές και πιο σύγχρονους που την υποστηρίζουν. Mm-hmm. Γιατί στην Ιλιάδα δεν την υποστηρίζει ο Όμηρος. Θεωρείς ότι και στους σημερινούς πολέμους οι άνθρωποι κινούνται ουσιαστικά κινούνται με βάση την βούληση κάποιων ανώτερων, ή ότι πιστεύεις ότι ενδεχομένως και οι ίδιοι άνθρωποι απλοί ζητάνε να μπουν σε έναν πόλεμο με στόχο κάποιο δικό τους όφελος? Νομίζω ότι οι άνθρωποι απλά δεν αντιδράνε. Ότι έχουν μεθοδευτεί έτσι από τους ανώτερους και από την κοινωνία γενικότερα, έχουν χειραγωγηθεί και υποκινηθεί ώστε να μην αντιδράνε. Αυτό.